Αύριο μας επισκέφτονται οι swingers, πιστοί στο ραντεβού τους. Έχει γίνει πια ρουτίνα, το έχουμε συνηθίσει. Να διασκεδάσουν. Διασκέδαση. Ο τουρισμός είναι διασκέδαση. Κλειδί, χρώματα, αρώματα, σαμπάνιες, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και θεματικές πιπεράτες βραδιές ανταλλαγής συντρόφων στο άκρος ερωτικό εξαήμερο για τους swingers που επιστρέφουν στη σταλίδα για μοναδικές στιγμές. Συνήθως σηκώνονται κατά τις 8-8.30, πολλά ζευγάρια πάνε στο γυμναστήριο. Μετά θα πάνε στην πισίνα, θα κάξουν, θα ράξουν μέχρι το μεσημέρι. Θα πάνε να φάνε, αρχίζουν διάφορα παιχνίδια που παίζουν με τους ανιματέρ. Μουσική και μετά αρχίζουν και το ποτό και δεν είναι κάτι περίεργο. Εγώ το μόνο περίεργο εχθές που είδα δύο άντρες που κρατάγανε στο χέρι τα λουνού. Αυτό μου φαίνεται ήταν ζευγάρι παντρεμένοι. Τα είχαν παντρευτεί, ήταν για το γαμήλιο ταξίδι. Αν τους αρέσει καλά κάνουν. Ο καθένας αποφασίζει, εντάξει γιατί όχι. Άμα αυτοί θέλουν και τους αρέσει αυτό, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μένα μου αρέσουν σαν πελάτες, είναι καλοί πελάτες. Είναι από πολλές διαφορετικές χώρες. Καβαλάνε μηχανές, αυτοκίνητα, ξέρουν τι θέλουν οι άνθρωποι. Αυτοί συνήθως προτιμάνε έτσι κάποιο ωραίο αυτοκίνητο, κάποιο κάμπριο ή κάποια πιο ακριβή μηχανή. 177 ζευγάρια πληρώνουν αδρά για να κάνουν πράξη τις ερωτικές φαντασιώσεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη σταλίδα, το οποίο μετατρέπεται στον απόλυτο ερωτικό τους παράδεισο και μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Την ώρα που θα πιει τη σαμπάνια του άλλου, θέλει και το σολομό του, θέλει και τη γαρίδα του, θέλει και αυτά τα. Το χαβιάρι του, ας πούμε. Θέλει και λίγο πιο πολυτέλεια. Το νοτική οικονομική ένεση από τους swingers ευελπιστούν να λάβουν και φέτος επαγγελματίες περιοχής από εστιατόρια, μπαρ μέχρι καταστήματα εσωρούχων, αξεσουάρ και κομμωτήρια. Εντάξει, καλοί πελάτες είναι. Οι γυναίκες αγοράζουν με ευχαρίστηση αυτά εδώ τα σαπούνια, τους φαλούς. Αυτό ακριβώς, ναι. Ακούω ότι αγοράζουν σεξι φορέματα, αλλά εγώ δεν έχω για να τους δώσω. Το τι κάνουν στο κρεβάτι τους είναι καθαρά ιδιωτικό. Τα περισσότερα ζευγάρια προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται τρία ζευγάρια από την Ελλάδα. Κάθε βράδυ υπάρχει θεματική βραδιά, η άσπρη, white night, η άσπρη βραδιά, οι περισσότεροι είναι ντυμένοι στα άσπρα. Ναι, μετά είναι η ρωμαϊκή βραδιά, είναι σε παλιό ιταλικό στυλ, η αρχαία Ελλάδα ας πούμε. Τα κυβότια με τις σαμπάνιες είναι εκατοντάδες για να σβήνουν τη δίψα τους στις έξι διακοπές τους, ενώ φέτος το μενού περιλαμβάνει και κριτική διατροφή. Από κουκιά, από φάβα, τα πάντα. Τους αρέσει η κριτική διατροφή. Είχε την Χριστό.